κάποιοι άνθρωποι λένε όταν ακούνε πνευματικούς λόγους. Όταν ακούνε πνευματικούς λόγους. Πάμε ναι. και σε αυτούς τους ανθρώπους. Ασφαλώς. Τι θα με ωφελήσουν εμένα αυτά, τι να κάνω την ανάπτυξη του μέσα μου, αν απ' έξω μπορεί να πεινάω, δεν έχω το χρήμα που κυβερνάει τον κόσμο, η αντίληψή τους. Ναι. Και να κάνω ό,τι θέλω, στο κάτω-κάτω θα με φάνε τα σκουλίκια, λένε. Λένε. Τι μου προσφέρει ο πνευματικός δρόμος ή η ανάπτυξη του μέσα μου. Ερώτηση, αυτές οι ψυχές μπορούμε να τις βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο να αλλάξουν ή δεν έχει απομείνει κανένα περιθώριο ελπίδας να σωθούν. Και δεύτερο, ποιο μήνυμα να περάσουμε σε αυτές τις ταλαιπωρημένες για μένα ψυχές. Λένε οι άνθρωποι, είπαμε ότι τι νόημα έχει εμένα, τι θα κερδίσω εάν γίνω πνευματικός και να ακούω όλα αυτά, και πολλές φορές λένε και κάτι διαφορετικότερο που όλα εμπεριέχει όσα είπαμε. Τι λένε. Λένε οι πνευματικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της προσευχής, του πνεύματος, είναι πιο υποκριτές από εμάς τους απλούς ανθρώπους. Να ξεχωρίσω κάτι. Γιατί τα λένε αυτά. Γιατί δεν έχουν καμία εμπειρία με το τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Ναι. Γιατί τα λένε αυτά. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν το κέρδος. Το λένε μόνοι. Τι θα κερδίσω. Αν ήξερε τι θα κερδίσει, αυτόματα θα έπαβε αυτό να το ρωτάμε. Αυτό που θα κερδίσει είναι τεράστιο. Η μία στιγμή της ζωής ενός πνευματικού ανθρώπου, σε πλούτο, σε μέγεθος, σε νοστιμιά, σε ωραιότητα, αντιπροσωπεύει όλη τη ζωή ενός ανθρώπου που θα ζήσει μέσα σε ό,τι μεγαλείο θελήσει. Τι θα κερδίσει. Θα κερδίσει ένα υπέροχο νου. Είναι άλλο να ζεις με ένα νου αγχωτικό και άλλο να ζεις με ένα νου γεμάτο αγάπη. Είναι άλλο να ζεις με ένα αίσθημα και με μία δύναμη, ακόμα και στη φτώχεια, ακόμα και στην πείνα, να παραμένεις ωραίος άνθρωπος, και άλλο όλη την ώρα της ζωής σου, όλες τις ώρες της ζωής, να είσαι ένας μουντρούχος, ένας μελαγχολικός, ένας άνθρωπος που ενώ έχει τόσα πολλά αγαθά, δεν μπορεί να απολαύσει τίποτα. Είναι καταπληκτικό, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Γιατί δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν έζησαν ένα πνευματικό άνθρωπο. Γιατί δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν έχουν εμπειρία. Γιατί δεν το γνωρίζουν. Γιατί αυτοί που οι άνθρωποι λένε είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν είναι ακόμα πνευματικός. Πολλοί λένε πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της προσευχής. Πολλοί λένε πνευματικός άνθρωπος είναι ένας ακαδημαϊκός, ένας δάσκαλος, ένας φιλόσοφος. Χωρίς να ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που ασκούνται προς τον πνευματικό άνθρωπο, αλλά ακόμα δεν έφτασαν να γίνουν. Άλλο πάω προς τον πνευματικό άνθρωπο και άλλο είμαι. Εμείς λέμε για τον άνθρωπο που είναι. Όταν η ύπαρξή σου είναι πνευματική, ποιοτική, όταν λέμε πνευματικός εννοούμε ποιοτικός άνθρωπος της αρετής, εκεί όλη η ζωή γίνεται χαρά, γίνεται γιορτή. Εκεί όλη η ζωή είναι ένα μεγάλο πέλαγος που σε ανεβάζει πολύ ψηλά. Θα κερδίσει τη χαρά, θα κερδίσει τη ζωή, θα κερδίσει την αποχή από το φόβο. Θα κερδίσει, θα είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ευγνωμοσύνη σε όλες τις συνθήκες της ζωής. Θα τον βλέπεις με βαριά μορφή αρρώστιας και τα μάτια του θα λάμπουν από ζωή, θα είναι δυνατός. Θα κερδίσει την κάθε στιγμή του ερωτά του. Και όταν λέω έρωτα, δεν εννοώ τον έρωτα το σαρκικό, γιατί αναφέρω πολλές φορές στις ομιλίες μου τη λέξη έρωτα. Έρωτα ονομάζω την προσέγγιση της ζωής, τη στάση που έχεις απέναντι στη ζωή. Την προσευχή της ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, γι' αυτό τα λένε. Το κέρδος είναι τεράστιο. Τεράστιο. Καμία λογική, ώρες μπορώ να σου μιλάω, καμία λογική δεν θα μπορέσει να σου περιγράψει το πλούτος που ο άνθρωπος θα κερδίσει όταν θα γίνει πνευματικός. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Να γίνουμε εμείς. Να το δούνε επάνω μας. Όχι να λέμε ότι είμαστε πνευματικοί, να διαπιστώσει ο άλλος ότι αυτό που λέω το ζω. Να διαπιστώσει κοντά του έναν άνθρωπο που δεν θα φοβάται ανά πάσα στιγμή μη του βγει κανένα θηρίο, αλλά άνθρωπος. Να διαπιστώσει, όπως έλεγα πριν από χρόνια, για μένα πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που θα καθίσω κοντά του και δεν θα φοβάμαι μη μου βγει θηρίο, μη με κατασπαράξει,
τι θα του πω, πώς θα το πω, γιατί θα το πω, έναν άνθρωπο που θα με προσεγγίσει πραγματικά σαν άνθρωπος. Όταν εμείς θα είμαστε ύπαρξη, είναι πνευματική, θα είμαστε, δεν θα πηγαίνουμε να γίνουμε, τότε πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που λένε δεν θέλω το πνεύμα, δεν με ενδιαφέρει η προσευχή, δεν με ενδιαφέρει η αιώνια ζωή, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, αφού τα σκουλίκια θα με φάμενε, δεν θα ξαναπεί ποτέ τίποτα από αυτά. Θα μέσα του θα νοσταλγίσει και θα πει να ζήσω κι εγώ 10 λεπτά σαν αυτόν τον άνθρωπο, να απολαύσω 10 λεπτά κι εγώ ζωή. Έχουν ελπίδα δηλαδή να το δούμε. Όχι απλά έχουν ελπίδα, και έτσι όπως είναι έχουν ελπίδα. Μην νομίζεις επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν πιστεύουν ή δεν θέλουν την αιωνιότητα ή δεν ασχολούνται με το πνεύμα ότι δεν έχουν ελπίδα. Πολλοί από αυτούς είναι καλύτεροι από πολλούς που λένε ότι είναι πνευματικοί. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα καθημερινά, με τα τετριμένα, με τη δουλειά τους, με το σπίτι τους, με τα προσωπικά τους, με την καθημερινότητα. Αυτό οριμάζει μέσα τους και γίνεται η προσευχή τους. Γίνεται αυτό που τους σώζει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το πνεύμα και είναι ανώτεροι σε ποιότητα, σαν οντότητες, από πολλούς ανθρώπους που είναι χρόνια μέσα στην προσπάθεια. Ναι. Ασφαλώς έχουν ελπίδα. Θα έχουν πολύ πιο μεγάλη όταν θα δουν εμάς υπάρξεις πνευματικές. Δεν θα έχουν κανένα λόγο να κατηγορήσουν. Ξέρεις φίλε μου, οι άνθρωποι πολλές φορές τους ακούς να λένε εναντίον του κακού ή και να μοιάζουν πολλές φορές να ακολουθούν το κακό. Η καρδιά τους όμως μέσα πάντοτε ανήκει στην αρετή. Οι άνθρωποι πάντοτε είναι υπέρ του καλού, άσχετα αν αποτυχαίνουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μεγάλη δόξα, πολλές φορές είναι καλύτεροι από εμάς που λέμε ότι είμαστε πνευματικοί και είναι πιο αφανείς ήρωες, απλά δεν φαίνονται. Δεν γνωρίζουν ίσως τη δύναμη και την αξία του. Μια απλή γυναίκα που ζει μια απλή ζωή, που έχει κάνει 2 παιδιά, 3, 4, που προσπαθεί για το σπίτι της, που τρέχει στο μεροκάματο, που γυρίζει να προλάβει αυτά, δεν μπορεί να φανταστεί τι μεγαλείο είναι αυτό που παρουσιάζει. Ναι, έχουν μεγάλη ελπίδα και δεν τους βλέπω χαμένους, τους βλέπω σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε κανένα Θεό και όμως έχουν ποιότητα πολύ καλή. Τι θα τους πει ο Θεός, δεν σε παίρνω στη Βασιλεία. Και τι θα γίνει με την αγάπη τους, αγαπούνε και αυτοί. Τι θα πούμε εμείς τώρα οι πνευματικοί, ότι η δική μας αγάπη είναι πιο καλή από αυτούνού την αγάπη? Δεν είναι η αγάπη από την ίδια πηγή? Σωστά. Δεν προέρχεται η ζωή από την ίδια πηγή? Είναι μέσα και αυτή. Σωστά.